Όχι, λίγο πιο δυνατά. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, θα ξεκινήσουμε την πρώτη. Θα απαντήσει, όλοι θα απαντήσετε, όλοι θα απαντήσετε στην ίδια ερώτηση. Παρακαλώ, παρακολουθήστε τις. Ναι, θα ξεκινήσει από τον κύριο Γρηγοριάδη. Όπως ξεκίνησε και ο... Ακριβώς. Πώς θα αντιμετωπίσετε τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό διαρρήξεων και πώς θα προληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον? Είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι πώς θα αντιμετωπίσετε την ελλειπή φωταγώγηση της πόλης και της οδού διαφυγής από το Ολυμπιακό χωριό? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Μέσα στο πρόγραμμα σας. Ό,τι αφορά για την εγκληματικότητα και το εμπόριο ναρκωτικών στην πόλη μας, έχει να κάνει με ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο και η εγκληματικότητα και το εμπόριο ναρκωτικών είναι οργανωμένα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι ότι έρχονται τυχαία εδώ και πουλάνε ναρκωτικά ή γίνονται τυχαία ληστείες. Λέω ότι αφορά για την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά, δεν είναι κάτι τυχαίο. Ό,τι αφορά για τις διαρρήξεις και την εγκληματικότητα στην πόλη μας, όπως την περασμένη τετραετία είχα πει, είναι κάτι οργανωμένο. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι υπεράνω του εγκλήματος, πρέπει να έχει γνώσεις το ότι όλες οι διαρρήξεις, το εμπόριο ναρκωτικών και αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας είναι οργανωμένα. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν εταιρείες που κλέβουν αυτοκίνητα, υπάρχουν εταιρείες που κλέβουν σπίτια, υπάρχουν εταιρείες που λένε ναρκωτικά. Εάν η Δημοτική Αρχή έχει αδυναμία και πολιτεία, τότε τον πρώτο λόγο έχει εγκληματικότητα και δεύτερο λόγο έχει εξουσία. Εγώ, σαν Αυγιανός Δήμαρχος, θεωρώ ότι θα έχω σχέδια και για την εγκληματικότητα και για τον εμπόριο ναρκωτικών και για τα κέντρα των Αφρικανών που αυτά έχουν κατ' επέκταση στην πόλη, πιο πάνω, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι τυχαία. Θεωρώ ότι η εξουσία μπορεί να κάνει θαύματα. Αν έχει την ικανότητα και τα υγιή στελέχη, γι' αυτό πολλές φορές λέω οι πολίτες πρέπει να κρίνουν πολύ αυστηρά πρώτα τον αρχηγό, το ιστορικό του όλου και τις ικανότητές του και μετά τους υποψηφίους. Οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, παρακαλώ κύριοι, είναι ανώτεροι αξιωματικοί της πόλης μας. Καταλαβαίνετε τι αξιώματα είναι αυτά και ο σταυρός σας πόσο μεγάλη αξία έχει. Επομένως, ό,τι αφορά για την εγκληματικότητα, και σχέδια έχουμε και προτάσεις έχουμε και το Σύλλογο για την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά οργάνωσα και αποτελέσματα είχαμε. Αλλά το μεγάλο, η μεγάλη δηλαδή τύχη την έχει η εξουσία στα χέρια τους. Εγώ σαν δήμαρχος δεν θα δεχτώ ούτε τη συμπεριφορά της αστυνομίας που να θεωρούν ότι είναι ανίκανη να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών, ούτε ότι όταν γίνει μια διέρεξη όπως έγινε στην Αγία Παρασκευή, που ο άνθρωπος το μαχαιρώσανε, η γυναίκα του σπασμένα τα πόδια και κανένας δεν διαφέρθηκε για τον κύριο. Σαν Αυγιανός Δήμαρχος θα είμαι ο δικηγόρος της οικογενείας, ο προστάτης της οικογένειας συγκεκριμένης και ο αστυνόμος της συγκεκριμένης οικογένειας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ στην πόλη μου έγκλημα χωρίς να το ψάξουμε. Όταν μάθουν οι εταιρείες αυτές ότι εκεί ξέρει το αντικείμενο η εξουσία και ο δήμαρχος, τότε απομακρύνονται. Δεν ούτε με ευχές απομακρύνονται, ούτε με ευχολόγια, ούτε με να κάνει αγιασμού για να φύγει το έγκλημα από την πόλη. Επομένως, αυτό χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο και τον πρώτο λόγο να έχει όχι η αστυνομία, ούτε το σύστημα. Ο αρχηγός και ο ηγέτης της πόλης μας, που λέγεται Δήμαρχος. Ό,τι αφορά για τον φωτισμό, θεωρώ ο φωτισμός δεν να βάζει ένα φως και να δίνει φως και να είναι μια λάμπα που να αποφεύγουμε το σκοτάδι. Ο φωτισμός πρέπει να έχουμε ειδικούς και κατάλληλους που ξέρουν από διακόσμηση, ώστε ένα φωτιστικό όταν μπαίνει στην πόλη μας ή σε οποιοδήποτε δρόμο να έχει και μια ομορφιά, να αλλάζει και το τοπίο, να αλλάζει και η ατμόσφαιρα. Πολλές φορές πάμε σε κάποιες πόλεις ή άμα έχετε ταξιδέψει στην Ευρώπη, θα δείτε κάποιοι δρόμοι ή κάποιες γειτονιές λόγω του φωτιστικού έχει μια άλλη ομορφιά. Επομένως, θα είμαστε πρότυπα στην αισθητική και τη διακόσμηση, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ για 50 φώτα που θα χρειάζονται σε μια περιοχή να κλειζούν οι άνθρωποι σε ασφάλεια και στο σκοτάδι. Αυτό για μας είναι αστείο. Να έχεις μια τόση όμορφη πόλη και το πρόβλημά μας είναι πως θα βάλουμε 50 λάμπες. Ο Δήμαρχος και ο ηγέτης οραματίζεται και ο Πασάπρονος έχει λήξει.
Ευχαριστώ πολύ. Σας δώσαμε λίγο περισσότερο, επειδή στην αρχή... Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κασαβός έχει το λόγο, επί του ιδίου θέματος. Ναι. Ευχαριστώ. Είναι δύο αλληλένδετα θέματα. Φωτισμός με την ασφάλεια. Ελλειπής φωτισμός. Μεγιστοποίηση της παραβατικότητας. Οπότε πολύ εύστοχα νομίζω, κύριοι διοργανωτές, θέσατε αυτά τα ερωτήματα ΑΒ, αλλά υποκρύπτουν ένα. Δηλαδή την ασφάλεια. Πέρα από την εικόνα, πέρα από την αισθητική, την οποία ιδιαίτερως η περιοχή των Θρακομακεδών, λόγω ότι οι κατοικίες είναι μακριά η μία από την άλλη, όχι μόνο για το θέμα της αισθητικής, αλλά κυρίως για το θέμα της πρόληψης, ποτέ ένα φωταγωγημένο καλά σπίτι δεν γίνεται, δεν λειτουργεί η προτροπή για μια ληστεία. Ενώ ένας σκοτεινός δρόμος, προφανώς, καταλαβαίνετε, μιλάμε για τα αυτονόητα. Από εκεί πέρα βεβαίως, η καταγραφή των ελλείψεων αυτών, των υποδομών, θα πρέπει να γίνεται άμεσα. Αυτό που γίνουμε ως δέκτης είναι ότι δεν έχουμε άμεσα την επίλυση. Δηλαδή, διαμαρτύρεται ο πολίτης και αυτό το αίτημά του δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν η λέξη κλειδί είναι το άμεσα. Γιατί η λάμπα θα καεί. Θα πρέπει άμεσα λοιπόν να αντιμετωπίζονται αυτά. Χρειάζεται ένας τετραψήφιος αριθμός, ο οποίος και ηλεκτρονικά να γίνεται. Όχι ο πολίτης να λέει σήμερα κάτι και να γίνει σε 15 μέρες. Ή να πρέπει να βρει τον κύριο Κασαβό, τον κύριο Κατσιγιάννη, προκειμένου να επιταχύνει ή να επιβεβαιώσει ότι τέλος πάντων αυτό θα συμβεί. Νομίζω με την γραμμή αυτή του τετραψήφιου αριθμού του Δημότη, αλλά και με την καταγραφή των λήψεων των βλαβών, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε κυρίως με αυτή τη λέξη που είπα. Άμεσα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία λάμπα σβηστή. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε στο αλληλένδετο ζήτημα της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας, η οποία για την πόλη των Αχαρνών αλλά και των Θρακομακεδόνων είναι πραγματικά εξαιρετικά, θα έλεγα, μάστιγα. Θα έλεγα πληγή. Φταίει η αστυνομία, ίσως. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχουμε από την πλευρά μας ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο, αγαπητοί συμπολίτες, έχει δύο άξονες. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία. Ο Δήμος. Ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργήσει με κατά τρόπο προληπτικό. Να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να τα θωρακίσουμε, να τους μιλήσουμε για τα ζητήματα της πρόληψης. Έχουμε τη Διέξοδο, η οποία είναι ένας πολύ οργανωμένος επιστημονικός φορέας και θα πρέπει να τον προάγουμε, προκειμένου να στηρίξουν αύριο την μαθητική κοινότητα. Μια μαθητική κοινότητα 15.000 μαθητών. Ένα παιδί να σώσουμε, θα έχουμε πετύχει πολύ μεγάλο έργο. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Τι θα πρέπει να κάνει η Πολιτεία. Η Πολιτεία θα πρέπει... Σπίρ, αν θέλεις, παρακαλώ πάρα πολύ να μας διακόπτουν οι διοργανωτές. Σας παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε και διακόπτε τον ομιλητή. Δεν είναι γενικό το οικονόμο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος μίλησε. Προσέξτε λοιπόν. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να το εξαγγείλει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή τι μπορεί να κάνει. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έρθει σε πίεση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Θα πρέπει να βρεθεί σε σύγκρουση. Θα πρέπει να φτάσει δυνατά το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι, αν και εφόσον χρειαστεί, να έρθουμε σε σύγκρουση. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μηδενική ανοχή για τους Θρακομακεδόνες και για τις Αχαρνές της παραβατικότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θανάσης Κατσιγιάννης έχει το λόγο. Κρατάμε, ναι, το κρατάμε εμείς, αλλά προφανώς και κάποιοι άλλοι το κρατάμε, δεν μας νοιάζει, ούτε δεν, εντάξει. Είμαστε, να έχουμε λίγη ανοχή, να έχουμε λίγη ανοχή, μικρή ανοχή. Λοιπόν, ο κύριος Κατσιγιάννης. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι τα ζητήματα του φωτισμού της πόλης και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας
είναι σε ένα βαθμό συνδεόμενα. Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, μιλώντας για το φωτισμό της πόλης. Είπε ο Γιάννης προηγουμένως, είναι σημαντικό το να φωτίσουμε την πόλη, κάθε σκοτεινή γωνιά της πόλης, αυτό μειώνει σε σημαντικό βαθμό, σε ένα βαθμό τέλος πάντων, τα ζητήματα της παραβατικότητας. Μεταφέρω προσωπική μου εμπειρία, μένοντας στη Χαλκιδική, εδώ και 20 χρόνια, που τότε στην αρχή ήταν αραιοδομημένη. Και είχε πάρα πολλές σκοτεινές γωνίες, ενδεχομένως έχει ακόμα. Κάθε βράδυ ανησυχούσα. Μήπως πίσω από κάποιο αυτοκίνητο κρύβεται κάποιος. Συγχρόνως, είναι ένα ζήτημα σήμερα ότι, ρε παιδιά, είναι... Okay. Είναι ένα ζήτημα σήμερα, ζούμε σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας. Πώς θα μπορέσουμε να εφοδιάσουμε την πόλη με τον απαιτούμενο φωτισμό, να την φωτίσουμε περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν εδώ, έρχεται η τεχνολογία σαν αλογός, λαμπτήρες εξοικονόμησης. Οι λαμπτήρες, όχι οι κλασικοί που βάζουμε στα σπίτια μας, οι μεγάλοι λαμπτήρες που μπαίνουν στις κολόνες. Θα πει κανείς, πώς θα αποπληρώσω κάτι τέτοιο. Αφενός, αφού εξασφαλίζεις μια εξοικονόμηση τάξης μεγέθους 60% με ποσοστό από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχεις κάθε χρόνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Δήμος Αχαρνών έχει το πλεονέκτημα, εντάχθηκε το 2009 στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στην Ευρώπη. Αυτό του δίνει προνομιακή αντιμετώπιση, δυνατότητες προνομιακής αντιμετώπισης από το πρόγραμμα Έλενα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αρκεί να μην μας απορρίψουν, γιατί είμαστε πίσω στις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι χρηματοδότησης αυτών των δράσεων για να κάνουμε και πιο οικονομική, να έχουμε μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και να φωτίσουμε καλύτερα την πόλη. Πάμε στο θέμα των διαρρήξεων, όπως είπε η Άννα. Ένα θέμα λοιπόν είναι ο φωτισμός. Δεύτερον, θα μιλήσω και εγώ για τετραψήφιο αριθμό, αλλά όχι όπως το είπε ο Γιάννης, για ένα τετραψήφιο αριθμό προς μια δομή του Δήμου, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση προκειμένου αυτή να αναλαμβάνει δράση όταν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει σε κάποια γειτονιά. Μια καταγγελία από κάποιον κάτοικο. Και το τρίτο είναι, τελειώνω αμέσως, η άσκηση πίεσης στην πολιτική εξουσία. Οι Θρακομακεδόνες έχουν ένα πλεονέκτημα. Έχουν ελεγχόμενες πύλες εισόδου και εξόδου. Κατά συνέπεια, εάν πυκνώσουν εκεί οι έλεγχοι από τις κινητές μονάδες της αστυνομίας, θα μπορούσε να υπάρχει μια διασφάλιση. Ευχαριστώ. Ό,τι υπάρχει, ο Δήμητρος έχει το λόγο. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Εγώ πρέπει να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δυστυχώς. Πρέπει να πω αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και αυτό το οποίο γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό πρέπει να το κατανοήσετε όλοι. Δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να κοροϊδέψω, ούτε να πω κάτι που δεν το ήξερα. Τα ξέρω και έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ. Λοιπόν, όσον αφορά τον φωτισμό και τη διαφυγή, για τρίτη φορά στην τριετία που είμαι δήμαρχος, κάνουμε αντικατάσταση των καλωδίων στην Κίνης. Ήδη έχει αντικατασταθεί στην Αναψυχής και ανάβουν τα φώτα. Τα υπόλοιπα φώτα τα οποία πρέπει να μπουν μέσα στην πόλη, ναι, καταρχήν ξέρουμε αν αντέχει το δίκτυο φωτισμού. Υπάρχει ένα δίκτυο εδώ. Ξέρετε αν αντέχουν οι ασφάλειες. Η μελέτη αυτή η οποία υπάρχει και η οποία είναι δεκαετίες πίσω, μιλάει για φώτα ανά 50 μέτρα και φώτα τα οποία να έχουν αυτή την ένταση. Εάν εμείς πάμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, ενδεχομένως να χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή, άρα πρέπει να δούμε τα θέματα έτσι όπως είναι. Τι λέω εγώ, ότι καταρχήν θα πρέπει στις διασταυρώσεις να διπλασιαστούν τα μπράτσα και με αυτόν τον τρόπο να έχει άπλετο φως στις διασταυρώσεις και σιγά σιγά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Επίσης είναι κάτι το οποίο
μπορούμε να δούμε με άλλους τρόπους, είτε με το εξοικονομώ, είτε με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολύπλοκα πράγματα και πρέπει, όπως είπα, να γίνουν μελέτες. Όσον αφορά την παραβατικότητα, εμείς το δείξαμε. Πήραμε 4 καταβλισμούς σεισμοπλήκτων και τους γκρεμίσαμε τους 3. Αστιότητες σε αυτή την πόλη απαγορεύονται. Το παραμύθι τέλος. Πήγαμε στο καταβλισμό των Τσιγκάνων και το γκρεμίσαμε. Επί 12 χρόνια κανένας δεν είχε κάνει το παραμικρό στην Αμυγδαλέζα. Πήγαμε λοιπόν και κάναμε αγωγή έξωση στην αστυνομία για να μπορέσουμε όχι να πάρουμε τα κλίματα που είναι το λιγότερο για το Δήμο Αθηνών τα κλίματα, αλλά να μπορέσουμε να τους βάλουμε να δουλέψουν καταστατικά για την παραβατικότητα αλλά και προληπτικά. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και με τον Γενικό Γραμματέα επανειλημμένα και φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν στους Τουρκομακεδόνες κινητές μονάδες Δίας και υπάρχουν και τα κυβερνή και επίσης να δούμε τον έλεγχο, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο το είδα στο Παλέρμο πριν από 2 χρόνια όπου υπάρχουν κάμερες ούτως ώστε να βλέπουν τις εισόδους και τις εξόδους. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που ήταν πάνω στην πόλη. Ο κύριος Παπαγιαννίδης έχει τον λόγο. Ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Στη Βραζιλία σκοτώναν τα μικρά παιδάκια σε κάποιες συνοικίες για να φαίνονται καθαρές, να περιορίζουν τη ζητιανιά, την επαιδεία. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσω από την πυρασφάλεια. Όταν υπάρχει μια πολιτική από τον νόμο Σουφιά που η διαχείριση των ενώπων. Η πυρασφάλεια είναι η επόμενη ενότητα. Υπάρχει εδώ μέσα. Ναι, υπάρχει κύριε Παγκαλίδη. Προς το παρόν, αν θέλετε. Είναι η επόμενη. Πάνω στον φωτισμό την καθαριότητα. Για πάλι 6 λεπτά και 3. Εντάξει. Θα είμαι συντομότερο. Έλεγα λοιπόν ότι και όπως έθεσα στην αρχή που έβαλα ακριβώς ποιοι είναι οι ρόλοι, ποιοι είναι η χρηματοδότηση, ποιες είναι οι κατευθυντήριες πολιτικές που αν δεν τις σκεφτούμε οτιδήποτε κουβεντιάσουμε εδώ μέσα είναι μη υλοποιήσιμο ή η υλοποίησή τους μέσα από προγράμματα τα οποία θα έχουν σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα αποφέρουν κέρδη και μόνο κέρδη σε κάποιους. Άρα λοιπόν επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι θα έχουν κάποιο όφελος, θα μπορούν αν θέλετε και πάνω στον τομέα του φωτισμού ακόμη μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και βλέπετε ότι υπάρχει αδυναμία ακόμη και χρηματοδότησης στοιχειωδών αναγκών. Στο Δήμο της Αθήνας για παράδειγμα μιλάνε για έλλειψη λαμπτήρων, ότι δεν έχουν ούτε λάμπες. Όταν λοιπόν έχεις μια πολιτική που έχει εφαρμόσει τόσα χρόνια, μείωση τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό χρημάτων που έχουν πληρωθεί από όλους τους δημότες, από όλους τους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια, 11 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ψηφιστεί από το σύνολο πλην των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων μέσα στα συνέδρια τη ΣΚΕΔΚΕ, δεν μπορεί να έρχονται σήμερα και να λένε με το 1.700 ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν προγράμματα. Άρα λοιπόν εκθέσεις ιδεών μπορούν να γίνονται. Αυτά είναι αστεία σχετικά, να το ξέρετε. Είναι τόσο εύκολο και για τους λαμπτήρες και τα περί οικονομίας είναι σχετικά. Ας πούμε όμως για το θέμα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας. Δεν προσπάθησα να το διακομωδήσω. Εδώ ακριβώς είναι τι γεννάει την εγκληματικότητα. Τι την προκαλεί. Πιστεύει κανένας, εμείς δεν αρνούμαστε τα καταστατικά μέτρα, αλλά πιστεύει κανένας ότι είναι επαρκή. Πάρτε πρωτεύουσες πολύ ισχυρότερων οικονομιών στον κόσμο με αστυνομικές δυνάμεις το χιλιαπλάσιο των δικών μας και η εγκληματικότητα βρίσκεται στα ύψη. Τι γεννάει την εγκληματικότητα? Αυτοί κύριοι είμαστε σε θέση να την αντιμετωπίσουμε. Την γενοσεουργό αιτία της εγκληματικότητας. Δεν μπορείς να μιλάς σήμερα ή να λες για τα ναρκωτικά, τα διώχνω από εδώ και τα στέλνω στο ζεφύρι που δεν είναι στην αρμοδιότητά μου και το παιδί μου δεν θα φτάσει στο ζεφύρι. Δεν θα φτάσει, αν θέλετε, στην Γλυφάδα. Δεν θα πάει στη Λιβαδιά. Ποια εγκληματικότητα αντιμετωπίζετε? Το σκουπίδι κάτω από το χαλί ή το σκουπίδι έξω από την πόρτα ή στην πίσω αυλή? Αυτές είναι οι πολιτικές. Γι' αυτό προηγουμένως και στην αρχή το έφερα σαν θέμα, ελπίζω ότι δεν καταφράζουμε χρόνο,
Όταν πάμε να πάρουμε μια θέση για ένα πράγμα, πρέπει να σκεφτόμαστε και να συνυπολογίζουμε ακριβώς τι είναι αυτό που γεννάει το πρόβλημα. Και τότε μπορείς να δώσεις λύσεις στη γενεσιουργό αιτία. Τώρα, αν θέλετε, στην επόμενη τετραετία μπορείτε να τα ξαναβάλετε τα θέματα, αν συνεχίσουν έτσι τα ίδια θα πούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Στην επόμενη πενταετία. Έχεις τον λόγο. Κανένα πρόβλημα θα δείχνει σαν η κυρία Κουβλάκη επειδή έχει κάποιους λόγους. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα οι λόγοι, αν είναι να ολοκληρωθούν αυτό το σκέλος των ερωτήσεων. Ναι, θα θέλαμε το θεματολογία αυτή ακριβώς. Η θεματολογία αυτή να τελειώσει τώρα. Η κυρία Σιρινίδη έχει τον λόγο για να κάνει την επόμενη ερώτηση. Η οποία θα απαντήσει ο κύριος Κασαβός πρώτος. Πρώτος, έτσι.